Στο διάλειμμα μάθαμε κάτι το οποίο νομίζω ότι... Σε συνεργασία και με τον Γιώργο το Σόμπολο. Ναι. Η αφετηρία ήταν μια ενημέρωση του Γιώργου ότι υπάρχει ένα σημείωμα το οποίο βρέθηκε. Και από εκεί με έναυσμα την πληροφορία του Γιώργου αναζητήσαμε πληροφορίες και μάθαμε το περιεχόμενο και το μεταφέρουμε. Είναι λιτό, αλλά άκρος επεξηγηματικό. Στο σημείο με αυτό έγραφε, το παιδί δεν κατάλαβε τίποτα. Δεν κατάλαβε δηλαδή την κάνει του όπλου να στρέφεται πάνω του και να εκπλησοκροτεί αυτό το όπλο για να του κόψει το νήμα της ζωής του. Και εδώ είναι το κομβικό σημείο της εκδίκησης, αντεκδίκησης. Δεν έπρεπε να μας παρατήσεις. Σπυριδούλα. Να το σημείωμα. Εδώ δε... κανονικά πρέπει να πέσει σιωπή, αλλά θα μου επιτρέψεις... Εγώ δεν τα αντέχω όλα αυτά πια. Δεν θέλω να ακούω για ψυχολογικά προβλήματα. Σαφέστατα, ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει το όπλο στο ίδιο του το παιδί, εννοείται ότι δεν είναι normal. Όμως... Δεν θα πιστέψω... Τον θολώνει η ζήλια, γενικά μιλάω. Δεν θα πιστέψω ότι έχει ψυχολογικά προβλήματα, ότι μπορεί να έχει κατάθλιψη... Όχι, δεν τα δέχομαι εγώ αυτά και θα σου εξηγήσω αμέσως το γιατί. Έζησα 3,5 χρόνια, 4 σχεδόν, σε νοσοκομεία και σε κέντρα αποκατάστασης και είδα ανθρώπους να χάνουν τα παιδιά τους. Είδα ανθρώπους να έχουν καθυλωμένα παιδιά, δεν θα μιλήσω για μένα. Είδα ανθρώπους να μην έχουν χρήματα να πληρώσουν για να σιτιστεί το παιδί τους, να πω τα πιο απλά πράγματα. Ανθρώπους που έχουν την κατάθλιψη εδώ, κορώνα στο κεφάλι, αλλά οι ίδιοι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι, να είναι από πάνω από το προσκέφαλο του παιδιού και να καρτερούν το θαύμα. Ας μην το ρίξουμε όλοι στα ψυχολογικά. Ότι έχει ψυχολογικά και ότι τραυματίστηκε. Όχι. Είναι καθαρά και μόνο εγωισμός. Τη βλέπουνε θεοί. Σου λέει, δικό μου είναι το παιδί, εγώ έδωσα τη ζωή, εγώ θα την πάρω πίσω. Πάντως... Είναι μάστιγα, παιδιά, η ενδοοικογενειακή βία. Όλοι γνωρίζουν, κανένας δεν μιλάει. Είτε γιατί φοβόνται, είτε γιατί σου λέει δεν θα ανακατευτώ. Σε κάθε εμένα μου όμως, στέλνουν μηνύματα πολλές γυναίκες. Μπορεί να το γυναίκες. Απεμπλέξουμε από το κομμάτι του ψυχιατρικού σχιζοφρενισμού. Δεν πάβει όμως να είναι παρανοϊκό. Αυτό το προείπα. Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος γυρίζει και σκοτώνει το ίδιο του το παιδί. Και αφήνει ένα σημείωμα λέγοντας δεν, νοείται, δεν κατάλαβε normal. Τίποτα. Αυτό το δεν κατάλαβε τίποτα. Ή στην περίπτωση τη δικιά μου που είπε ότι την παίρνω μαζί μου για να μην γίνει σαν εσένα. Δηλαδή, σωτήρας.